Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελληνογαλλική Συμφωνία, η Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία μας απασχολεί αυτές τις μέρες και από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει για αρκετό διάστημα ακόμα. Έχουμε στούντιο έναν άνθρωπο, έναν πολιτικό, ο οποίος είχε ασχοληθεί πολύ νωρίς με αυτή την προοπτική της Ελληνογαλλικής Αμυντικής Συμφωνίας και θα μας πει από πότε θα μπορούσαμε να την είχαμε. Είναι ο κύριος Νότης Μαριάς. Κύριε Μαριά, καλώς ήρθατε στο Μιλιτέρ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και πρόεδρος του κόμματος Ελλάδα, ο Άλλος Δρόμος, για το οποίο θα συζητήσουμε. Βέβαια. Από πότε λοιπόν θα μπορούσαμε να είχαμε αυτή την συμφωνία με τη Γαλλία? Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεχωρίσουμε τα θέματα. Συζήτηση της Ελλάδας με πολλές χώρες για σύναψη αμυντικής συνεργασίας υπάρχει. Όπως υπάρχει και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που είναι η καινοτομία είναι το άρθρο 2, το οποίο προβλέπει την ρήτρα της στρατιωτικής συνδρομής. Μια τέτοια σκέψη και πρόταση δεν υπήρχε στο τραπέζι, ούτε σε πολιτικό επίπεδο, ούτε σε επιστημονικό, πριν από το 2018. Διότι η ελληνική συζήτηση στο πολιτικό επίπεδο, αλλά και επιστημονικά, είχε εγκλωβιστεί είτε στη ρήτρα 5 του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, η οποία βεβαίως δεν ισχύει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και αυτό έχει ξεκαθαριστεί εδώ και χρόνια. Εν συνεχή η Ελλάδα προσπάθησε να βρει μια τέτοια ρύθμιση μέσα από την Δυτικο Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά την ώρα που η Ελλάδα εντάχθηκε στη Δυτικο Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασαν μια ρήτρα τότε οι σύμμαχοί μας και είπαν ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της Δυτικο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα ισχύει μεταξύ κράτους μέλους και συνεργαζόμενου κράτους μέλους. Η Τουρκία ήταν συνεργαζόμενο κράτος μέλος, επομένως χάσαμε και εκεί τη ρήτρα συνδρομής. Η επόμενη προσπάθεια που έγινε ήταν να περάσει μια ρήτρα συνδρομής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το άρθρο 42 παράγραφος 7 που προβλέπει ρήτρα συνδρομής όταν υπάρχει επίθεση στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, αλλά δεν είναι αυτόματη. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών για να δούμε πώς θα ενεργοποιηθεί. Τέτοια περίπτωση ενεργοποίησης έγινε από την πλευρά, ζήτησε η Γαλλία και άρχισαν συζητήσεις. Επομένως ούτε αυτή η ρήτρα υπήρχε που μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα. Άλλωστε δεν υπάρχει και Ευρωστρατός. Επομένως, εγώ τουλάχιστον διαμόρφωσα μια πρόταση που έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε μια ρήτρα αμυντικής συνεργασίας με συνδρομή, μάλλον μια αμυντική συμφωνία με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής και αυτό να το κάνουμε με δύο χώρες ενδεχόμενα, είτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε με τη Γαλλία. Η πρόταση λοιπόν που τέθηκε και τέθηκε διαζώσεις στον κύριο Μακρόν ήταν στις 17 Απριλίου του 2018. Ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει μαζί σε δύο εκπομπές που έχουμε κάνει τα τελευταία 3 χρόνια. Εκεί λοιπόν είχα την ευκαιρία να ρωτήσω τον κύριο Μακρόν αν σε περίπτωση επίθεσης της Τουρκίας κατά της Ελλάδος η Γαλλία είναι πρόθυμη να συνδράμει στρατιωτικά την Ελλάδα. Και αν αυτός ως πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας είναι πρόθυμος να υπογράψει μια αμυντική συμφωνία με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής με εγγύηση των ελληνικών σύνορων. Πολύ απλή ερώτηση προς τον κύριο Μακρόν. Απήντησε ο Μακρόν και είπε ότι βλέπει θετικά αυτή την προοπτική, είπε ότι η Γαλλία στέκεται και στηρίζει την κυριαρχία της Ελλάδος κλπ. Και έκανε και μια πάσα από εκεί και πέρα γιατί είπε, συζήτησα λέει τα θέματα της συνεργασίας γενικώς και με τον Τσίπρα. Άρα λοιπόν θεωρητικά από την επομένη θα μπορούσε να αρχίσει η συζήτηση με ποιους όρους η Ελλάδα θα πετύχει αυτή τη συμφωνία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όλη η συζήτηση που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν για μια στρατηγική συμφωνία με την Γαλλία. Αλλά κανείς από αυτούς δεν είχε βάλει το θέμα της ρήτρας της στρατιωτικής συνδρομής. Αυτό είναι το βασικό. Αν το είχαν βάλει, φαντάζομαι ότι ο κύριος Τσίπρας στην συζήτηση που έγινε στην Βουλή θα το έφερνε, θα έδειχνε ότι ήδη το είχαν προτείνει και βεβαίως το υπέγραψε αυτό η Γάλλη επί Μητσοτάκη. Αυτό δεν έχει σημασία. Δεν υπήρχε καν στη συζήτηση. Αποτέλεσμα είναι, στην Ευρωβουλή ούτε η Νέα Δημοκρατία στήριξε την πρότασή μου, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε την πρότασή μου, ούτε κανένας άλλος. Και πάρα πολλοί τη σνομπάρισαν, διότι σου λέει αυτό είναι πολύ τραβηγμένο, δεν πρόκειται να γίνει, είναι ανεδαφικό κτλ. Και επιστημονικά επίσης δεν αναπτύχθηκε καμία συζήτηση και ούτε έχουμε επιστημονικές αναλύσεις του θέματος αυτού μέχρι το 2019 που αρχίζουν κάποιοι καθηγητές να γράφουν. Άρα λοιπόν
υπήρχε αυτός ο προβληματισμός από πλευράς δικής μας, το θέσαμε, και αυτό συνδυάζεται με μια θέση που έχουμε στο κίνημα μας Ελλάδα, ο άλλος δρόμος. Στη διακήρυξη που κάναμε 5 Απριλίου του 2017, έχουμε ένα σημείο που λέμε ότι αν η Ελλάδα αποφασίσει να συνεργαστεί με κάποιες εταιρείες για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, τότε να μην υπογραφεί η συμφωνία παραχώρησης με την εταιρεία, παρά μόνο αν η χώρα στην οποία ανήκει η εταιρεία, αν είναι γαλλική η Γαλλία, αν είναι αμερικανική η Αμερική, έχει συνάψει με την Ελλάδα μια ρήτρα που θα εγγυάται την ασφάλεια και την άμυνα της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Δηλαδή, κάνει συνεργασία η Total και έρχονται οι Τούρκοι να την ανατινάξουν, ας πούμε, λέμε, την πλατφόρμα. Θα υπάρχει εγγύηση γαλλική για το θέμα αυτό. Έτσι ξεκινάει όλη αυτή η συζήτηση και αν θέλετε, επειδή διδάσκω τα θέματα αυτά στο Πανεπιστήμιο, όλη αυτή η εμπειρία με τις ρήτρες υπάρχει κυρίως από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών στον Ειρηνικό. Και υπάρχει στον Ειρηνικό γιατί στον Ειρηνικό δεν υπήρχε το ΝΑΤΟ. Και έτσι διμερώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συνάψει τέτοιες ρήτρες με την Ταϊβάν, με την Νότιο Κορέα, με την Ιαπωνία, με την Ταϊλάνδη κλπ. Και σε κάποιες από τις συζητήσεις που κάναμε, με αφορμή την Αμερικανική Συμφωνία Ελλάδος κτλ., η Ελλάδα σας είπα, είχα πει τότε ότι αν θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θέλει τώρα και που το έχουν, ας συνάψουν τέτοια ρήτρα με την Ελλάδα. Όχι μια επιστολή που έκανε ο κύριος Πομπέο ή θα κάνει τώρα ο κύριος Μπλίνκεν, όπως λένε, διότι δεν έχει αξία η επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών. Στην Αμερική δεσμεύεται συνταγματικά μόνο η χώρα όταν υπάρξει συμφωνία και εγκριθεί αυτή στη γερουσία. Πάντως νομίζω ότι και το ότι προχωρήσαμε τώρα σε αυτή τη συμφωνία, προχωρήσαμε επειδή δόθηκε το πράσινο φως από την Αμερική, από ό,τι φάνηκε. Είναι προφανές. Γιατί και η ελληνική κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή, νομίζω ότι είχαν προσανατολιστεί προς την Ουάσιγκτον περισσότερο. Όπως είπατε και εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε βάλει αυτή την ρήτρα στα σχέδιά του. Η Νέα Δημοκρατία σνομπάριζε τη συνεργασία με μια ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Γαλλία. Και ξαφνικά τώρα όλοι έχουν ανακαλύψει πόσο σημαντική είναι η Γαλλία. Υπήρχε ένα. Έχω δημοσιεύσει άρθρα πάνω σε αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης συζήτησε αυτό το θέμα με τον Μακρόν τον Ιανουάριο του 20. Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ που υπάρχει, ήρθαν οι Γάλλοι και έκαναν αυτή την πρόταση στην Ελλάδα για ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής. Και άρχισε αυτή η συζήτηση να προχωρεί. Βεβαίως συνδυαζόταν πάντοτε με αγορά εξοπλισμού κλπ. Ναι, και τον Ιούλιο του 20 ήμασταν έτοιμοι να την υπογράψουμε. Έτσι λοιπόν, όπως το λέτε, απλά αυτό τορπιλίστηκε από τη Μέρκελ. Υποτίθεται ότι μετά θα υπέγραφε ο Μητσοτάκης με τον Μακρόν στην Κορσική το Σεπτέμβριο πέρυσι. Δεν το υπέγραψαν. Ξαφνικά αλλάζει γραμμή η Νέα Δημοκρατία και λέει ο κ. Μητσοτάκης δεν χρειάζεται η ρήτρα με τους Γάλλους, γιατί μας καλύπτει, λέει, η ρήτρα του άρθρου 42, παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαινόταν λοιπόν οι πιέσεις και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γερμανίας να μην υπογραφεί αυτή η ρήτρα. Όπως σωστά είπατε, πάντοτε υπάρχουν ιστορικές ευκαιρίες, υπάρχουν παράθυρα ευκαιριών. Η συμφωνία AUKUS καταρχάς μετατοπίζει την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ειρηνικό, πρώτον. Δεύτερον, έριξε άσχημα τους Γάλλους και γεωστρατηγικά και οικονομικά. Επήλθε αυτή η ρήξη. Και ο Μακρόν έπιασε την ευκαιρία, αφού είχε τη μεγάλη χασούρα από τα 12 υποβρύχια που δεν θα πουλήσει στην Αυστραλία, και πέτυχε να πωληθούν οι φρεγάτες στην Ελλάδα και να μην πάρουν με τις Αμερικάνικες που επέμεναν οι Αμερικάνοι. Ο Μπάιντεν έδωσε το OK τουλάχιστον στο σημείο αυτό. Δεν ξέρουμε αν στη συζήτηση Μακρόν-Μπάιντεν στις 22 Σεπτεμβρίου μπήκαν στις λεπτομέρειες και τον ενημέρωσε και πόσο τον ενημέρωσε περί ρήτρα συνδρομής. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Και εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε το OK και για τις φρεγάτες και για τη συμφωνία. Δεύτερον, η Γερμανία, η Μέρκελ έχει πάρει, όπως λέμε, την άγκουσα για τα αποδυτήρια. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Η κυβέρνηση γερμανική δεν υπάρχει. Επομένως, σε αυτό το κενό, ορθώς παίρνει την ευκαιρία και η Ελλάδα, αλλά κυρίως η Γαλλία, εν προκειμένου, και γίνεται αυτή η συμφωνία που έχει για πρώτη φορά, αυτό πρέπει να πούμε, ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής σε διμερές επίπεδο μεταξύ μιας μεγάλης ισχυρής ευρωπαϊκής χώρας και μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Αυτό δεν υπάρχει το μοντέλο αλλού. Αυτό όταν το πρώτο είπα, εν πάση περιπτώσει θεωρούσαν οι πάντες ότι δεν γίνεται. Και γι' αυτό δεν το ανέδειξε και κανείς. Και γι' αυτό
Στα τεχνικά σημεία τώρα που ψάχνουμε, τι καλύπτει και τι δεν καλύπτει, αποδεικνύεται δεν είναι κανένας έτοιμος. Διότι αν αυτό είχε μελετηθεί, υποτίθεται, θα είχαν γράψει κάποιοι μελετητές, θα είχαν πει αν πρέπει να λέει τη λέξη territory, γιατί αυτό είναι territoire λένε, ή θα πρέπει να λέει ΑΟΣ κτλ. Όσοι δεν εμφανίστηκαν εκ των υστέρων, εξυπνακίζοντες και κάνουν κριτική, τότε που είχαν κάποιο πόστο, υπουργό εξωτερικών, αντιπροέδρο κλπ., δεν τα θέσαν αυτά τα θέματα. Φωτογραφίζετε τον κύριο Βενιζέλο. Ναι, γιατί αυτά που λέει τώρα, έτσι, έχουν ενδιαφέρον. Αλλά πρώτο ερώτημα, όταν ο ίδιος ήταν υπουργό εξωτερικών, έκανε και υπουργό άμυνας, έκανε και αντιπρόεδρο, αυτά τα έβαλε. Έχει κάνει κάποιο προβληματισμό, έχει γράψει κανένα επιστημονικό βιβλίο πάνω σε αυτό και δεν το είδαμε, όπου πράγματι έχει προχωρήσει το θέμα. Μετά, αφού είδε ότι θα γινόταν η συμφωνία, γιατί έχει ένα διάβλο επικοινωνίας γενικότερα και θεσμικά ενδεχόμενα και με την κυβέρνηση, ας πούμε, δηλαδή ως πρώην υπουργός εξωτερικών, νομοποιείται και να επικοινωνήσει και με τον ίδιο υπουργό εξωτερικών, έτσι δεν είναι. Αφού έβλεπε ότι πάμε σε αυτή τη συμφωνία, τους έστειλε ένα κείμενο να τους πει: ξέρετε κάτι, προσέξτε, έχει αυτά τα τρία σημεία, διότι οι άλλες συμφωνίες. Τον είπα, έλεγαν αυτά. Μήπως πρέπει εμείς να προεκτείνουμε. Λέγανε αυτά. Δεν τέθηκαν, ξέρετε γιατί. Γιατί ποτέ δεν ήταν στο διάλογο. Ποτέ δεν ήταν στον προβληματισμό. Διότι όλοι οι κύριοι ήταν εγκλωβισμένοι ή στην περίφημη Ευρωπαϊκή Άμυνα, στον Ευρωστρατό, ή από εκεί και πέρα έψαχναν να βρουν κάποια ρύθμιση μέσα στο ΝΑΤΟ. Ουδείς από αυτούς πολιτικά και νομικά και θεσμικά, σε ανύποπτο χρόνο, γιατί έτσι είναι, όχι τώρα που είδαμε το θέμα, ήρθε να γράψει γι' αυτό. Εγώ έγραψα και σε γαλλική εφημερίδα πέρυσι. Και νομίζω το είχε γράψει και το Μιλιτέρι. Είχα στείλει στη Λαντριμπιούν, ας πούμε, ένα άρθρο αναλυτικό για τα θέματα της συμφωνίας, για τη ρήτρα συνδρομής κτλ. Λοιπόν, τουλάχιστον εμείς που είχαμε ασχοληθεί και το έχουμε προτείνει, προφανώς νομιμοποιούμαστε πάρα πολύ να κάνουμε κριτική στα προβλήματα που υπάρχουν. Διότι όταν λέει επικράτεια, προφανώς, προφανέστατα δεν καλύπτει η αμυντική σύνδρομη ούτε τα θέματα της ΑΟΣ, ούτε τα θέματα υφαλοκρηπίδας. Αλλά ας γυρίσουμε λίγο για να καταλάβουμε το ιστορικό πλαίσιο. Η πιο ισχυρή ρήτρα συνδρομής είναι η ρήτρα του ΝΑΤΟ. Η ρήτρα του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Τι λέει? Καλύπτει επίθεση κατά μέλους του ΝΑΤΟ στην επικράτειά του, στο territory λέει. Και εξηγεί από εκεί και πέρα, γιατί είναι το άρθρο 6 που τα εξηγεί αυτά, τι εννοεί. Τι εννοεί περιοχή. Εννοεί προφανώς την επικράτεια και ταυτόχρονα, επειδή το ΝΑΤΟ είχε μια ευρύτερη παρουσία, μιλάει για τα θέματα του Ατλαντικού και της Μεσογείου. Και δεύτερον, καλύπτει και τα πλοία και τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές ευθύνης. Αν λοιπόν συνέβαινε σήμερα, που είναι ισχυρή η ρήτρα του ΝΑΤΟ, η Γαλλία ξέρουμε ότι έχει ΑΟΣ στον Ειρηνικό και έχει 200 μίλια εκεί πέρα. Και στέλνει ένα ερευνητικό σκάφος. Και εμφανίζονται οι Ρώσοι ή οι Κινέζοι και το ανατινάζουν. Το ερευνητικό σκάφος. Το καλύπτει το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ? Όχι. Λοιπόν, για να μην ζητάμε απίθανα πράγματα, τα οποία υποτίθεται τα είχαν σκεφτεί κάποιοι και τα λένε αφού έγινε η συμφωνία. Λοιπόν, άρα ιστορικά τα μοντέλα που αξιοποιήθηκαν ήταν αυτά της ρήτρας του ΝΑΤΟ, της ρήτρας του 42-7, των διμερών Αμερικανικών συμβάσεων και όλα αυτά, τουλάχιστον του ΝΑΤΟ και τα Αμερικανικά, είναι λογικό να μην λένε για ΑΟΣ, γιατί δεν υπήρχε η έννοια της ΑΟΣ την εποχή του 50 και του 55 και του 60, δεν υπήρχε η έννοια της ΑΟΣ. Λοιπόν, θα μπορούσαν κάτι να λένε για υφαλοκρηπίδα, γιατί υπήρχε, θεσμικά είχε κατοχυρωθεί η έννοια της υφαλοκρηπίδας από τη δεκαετία του 50. Ούτε αυτό το λένε. Άρα λοιπόν, συμπέρασμα, έχουμε μια ρήτρα συνδρομής η οποία είναι εξαιρετικά ισχυρή, την οποία ζητάγαμε. Αυτό δεν ζητούσαμε? Τι λέγαμε όλοι? Γιατί δεν μας καλύπτει το ΝΑΤΟ στην περίπτωση επίθεση από την Τουρκία? Αυτό δεν λέγαμε. Ωραία. Αν μας κάλυπτε το ΝΑΤΟ, ούτε στην ΑΟΣ θα μας κάλυπτε το ΝΑΤΟ, ούτε στην υφαλοκρηπίδα. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο αυτό. Άρα λοιπόν, θεωρώ σημαντικό το ότι υπάρχει η ρήτρα. Θεωρώ επίσης κρίσιμο σε αυτή τη φάση. Γιατί ποιο είναι το διακύβευμα? Και εδώ έχει σχέση με μια αντίληψη, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ και διαφόρων δυνάμεων. Θεωρούν ότι η Τουρκία απλά μας πιέζει για να πάρει, ξέρω εγώ, κάποιο ποσοστό από πετρέλαια ή φυσικό αέριο. Δεν θεωρούν ότι η Τουρκία έχει στο μυαλό της μια επίθεση με κατάληψη εδάφους. Αυτό, αν το θεωρούσαν ως, με αυξημένη βεβαιότητα λόγω ανάλυσης, τότε θα θεωρούσαν σημαντικό το άρθρο αυτό. Γιατί αυτό το άρθρο καλύπτει την περίπτωση επίθεσης.
στα χερσαία σύνορα, στα θαλάσσια, στο χώρο ευθύνης στην Αιγαλία Δαζόνη, σήμερα 6 ναυτικά μίλια, θα το δούμε παρακάτω, και 10 μίλια στον αέρα. Αυτά τα καλύπτει. Αυτό είναι μια σημαντική κατάκτηση, πρώτον. Δεύτερον, η Ελλάδα, εφόσον θα πάει στα 12 μίλια, θα καλύπτει πλέον τα 12 μίλια. Και η Ελλάδα με την κάλυψη αυτή θα ακυρώσει το κάζους μπέλη της Τουρκίας. Τι λέει η Τουρκία? Άμα κάνετε 12 μίλια στο Αιγαίο, είναι αιτία πολέμου. Ωραία, εμείς κάποια στιγμή, εάν κάνουμε τα 12 μίλια στο Αιγαίο, τότε υπάρχει ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής του άρθρου 2 και εκεί θα φανεί στην πράξη και τι θα κάνει η Γαλλία. Γιατί μπορεί να υπέγραψε ένα έγγραφο, αλλά είναι το θέμα επί της ουσίας εάν αυτό ήθελα να πω ότι θα έρθει. Καλό είναι, επειδή βλέπω ότι διαμορφώνεται ένα κλίμα υπεραισιοδοξίας από την κυβέρνηση. Η συμφωνία είναι πάρα πολύ σημαντική, κανένας μπορεί να το αφισβητήσει, ακόμα και αν τη δούμε ως ένα μήνυμα αποτροπής. Ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αποτροπής προς την Τουρκία ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία. Τώρα, το τι θα γίνει στην πράξη, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη, αλλά ακόμα και να έχουμε την απρόσκοπτη παροχή τεχνικής υποστήριξης από τη Γαλλία ή σε επίπεδο πληροφοριών, να έχουμε μια στενή συνεργασία, είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό, νομίζω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά ας μείνουμε στο πρώτο μέρος το δεσμευτικό, και από εκεί πέρα υπάρχει ένα πολιτικό θέμα, αν στη συγκεκριμένη στιγμή θα υπάρξει αυτή η στήριξη. Γιατί αντίστοιχες εγγυήσεις είχαν δοθεί και από τη Βρετανία και την Γαλλία απέναντι στην Πολωνία. Ναι. Και η άμυνα της Πολωνίας δυστυχώς κατέρευσε σε λίγες μέρες. Όμως, όπως θα γνωρίζετε ιστορικά, ήταν αιτία πολέμου και κήρυξε πόλεμο η Βρετανία και η Γαλλία κατά της ναζιστικής Γερμανίας λόγω της εισβολής στην Πολωνία. Και αυτό έγινε λόγω της ρήτρας συνδρομής και στήριξης που υπήρχε με συμφωνία τότε. Άρα λοιπόν ένα θέμα είναι αν θα έχεις τη στήριξη, τι είδους στήριξη θα έχεις, αλλά είναι δεδομένο ότι αυτό δρά σε πρώτη φάση αποτρεπτικά. Δεύτερο θέμα, θέλουμε να υπάρχει κάλυψη της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας? Προφανώς. Μπορούμε να το κάνουμε? Μπορούμε με διάφορους τρόπους. Είτε με μια τροποποίηση της συνθήκης, της συμφωνίας αυτής, αλλά για την τροποποίηση σημαίνει να συμφωνήσουν και οι Γάλλοι. Ναι. Γιατί άκουσα το ΣΥΡΙΖΑ, λέει, εμείς θα την τροποποιήσουμε. Ωραία, τροποποίησε την. Και άμα οι Γάλλοι δεν συμφωνούν, τι θα κάνεις? Ναι. Δεν απήντησε στο ερώτημα του Μητσοτάκη ότι εφόσον θεωρεί τη συμφωνία αυτή ότι δεν βοηθάει το εθνικό συμφέρον, να την καταγγείλει. Και την καταγγείλεις και φεύγεις. Ναι. Δεν είπε ότι θα την καταγγείλει, είπα, λέει, θα πάω να την τροποποιήσω. Και άμα οι Γάλλοι δεν συμφωνούν να την τροποποιήσεις, πώς θα γίνει? Άρα λοιπόν, ένα θέμα είναι η τροποποίηση. Δεύτερο είναι με μια ρηματική διακοίνωση. Τρίτον είναι με μια ανακοίνωση. Αλλά προσέξτε τι συνέβη. Εμείς κοιτάμε εδώ πέρα τι γίνεται. Είναι βέβαιο ότι στη Γαλλία οι πολιτικές δυνάμεις επιθυμούν την κύρωση αυτής της συμφωνίας? Ερώτημα πρώτο. Δεύτερο ερώτημα. Για πάτε τώρα και είστε εσείς βουλευτής Γάλλος αντιπολιτευόμενος στο Μακρόν. Και έρχεται πλέον η Ελλάδα και ζητάει, ξέρεις κάτι, θα με καλύψεις και στην ΑΟΣ, θα με καλύψεις και στην υφαλοκρηπίδα. Εσείς ως Γάλλος βουλευτής αντιπολίτευσης θα στηρίζατε μια τέτοια συμφωνία? Όχι, κύριε Μαριά, καταρχήν δεν νομίζω θα ζητηθούν τώρα αυτά τα πράγματα. Και δεύτερον, θα κυρωθεί αυτό, μπορεί και να μην κυρωθεί. Ναι, ενώ δεν θα ζητηθεί από εμάς τώρα να αλλάξει και να κάνει. Ναι, αλλά είδε, προσέξτε τι προκαλέσαμε. Mm. Δεν ξέρω ποιος πήγε και ρώτησε τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας χτες και λέει, καλύπτει στην ΑΟΣ. Εσείς τι περιμένατε από Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας? Νομίζω ότι θα παίξουν ένα ρόλο πάντως και τα 5 δισεκατομμύρια του προγράμματος για το ελληνικό ναυτικό. 5 δις, βεβαίως είναι πολλά λεφτά και για τους Γάλλους και είναι σημαντικό, αλλά όταν αρχίζεις και βάζεις όλα αυτά τα θέματα, πριν να πετύχεις την κύρωση από πλευράς Γαλλίας, πριν να πετύχεις από εκεί να είναι εξασφαλισμένο, μετά αρχίζεις τη διαπραγμάτευση που πρέπει να γίνει. Δηλαδή πράγματα τα οποία μπορείς να τα συζητήσεις στο μέλλον και να βελτιώσεις, οπωσδήποτε θα το κάνεις. Αλλά σε αυτή τη φάση εμείς θεωρούμε ότι ντε και καλά, ας πούμε, τα έχουμε πάρει όλα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να έχει αμοιβαιότητα. Γιατί προσέξτε, αυτό με το Σαχέλ δεν μπαίνει μέσα στο άρθρο 2. Το Σαχέλ δεν είναι γαλλική επικράτεια. Άρα, γιατί όμως υπάρχει αυτή η αναφορά στη συμφωνία πράγμα. Μέσα. Είναι άλλο πράγμα. Η συμφωνία είναι συμφωνία συνεργασίας. Η συμφωνία συνεργασίας έχει διάφορα επίπεδα. Πρώτον, τη ρήτρα συνδρομής. Αυτή καλύπτει όταν δεχθείς ένοπλη επίθεση στην επικράτειά σου. Δηλαδή, όποια είναι η δικιά μας επικράτεια και όποια είναι η γαλλική επικράτεια. Υπάρχει γαλλική επικράτεια που είναι κάτι νησάκια στον Ειρηνικό. Άμα εκεί οι Κινέζοι
την πέσουν στους Γάλλους, θεωρητικά ισχύει η ρήτρα συνδρομής και θα πρέπει να βοηθήσουμε. Λέω. Δεν ισχύει για την ΑΟΣ και για την υφαλοκρηπίδα. Κλείνει αυτό. Από εκεί πέρα υπάρχουν μια σειρά συνεργασίες σε διάφορα επίπεδα. Μια από τις συνεργασίες αυτές είναι ενδεχόμενα, εφόσον συμφωνήσει η Ελλάδα, να στείλει στρατιώτες. Θα δούμε με ποιον τρόπο. Ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνησε ότι θα πάνε, δεν θα είναι στην κύρια αποστολή στο Σαχέλ, αλλά στις δευτερεύουσες δράσεις. Πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει προεργασία εδώ και μήνες για αυτό το πράγμα. Σε αυτό εσείς έχετε καλύτερη πληροφόρηση εσείς. Και ότι δεν θα υπάρχει, ας πούμε, τόσο έντονη εμπλοκή. Αλλά αυτό είναι ένας τρόπος συνεργασίας. Δεύτερον, αν η Ελλάδα το επιθυμεί, προφανώς όμως όταν ζητάς από τη Γαλλία να σε στηρίξει έναντι της Τουρκίας και μάλιστα τώρα που αμφισβητεί την κυριότητα, την κυριαρχία μάλλον των ελληνικών νησιών, το είδατε που έχετε μια ανακοίνωση, προφανώς θα μπει σε μια διαδικασία συνεργασίας και θα υπάρχει μια αποστολή δυνάμεων στο Σαχέλ. Τώρα με το Σαχέλ, να πούμε και κάποια πράγματα, γιατί λένε το Σαχέλ δεν μας νοιάζει. Το Σαχέλ είναι ένας χώρος αυτή τη στιγμή σύγκρουσης της Τουρκίας με τη Γαλλία. Αυτό είναι το παιχνίδι. Δεν είναι γενικώς κάποιοι τζιχαντιστές οι οποίοι κάνουν φασαρία και Μπόκο Χαράμ κτλ. Είναι η διείσδυση της Τουρκίας στην Αφρική. Και όσοι θέλουν έτσι ένα πιο light αντικείμενο, ας πάρουν το βιβλίο της κυρίας Ερντογάν που έχει γράψει τα ταξίδια της. Άμα διαβάσετε λοιπόν τα ταξίδια που είχε κάνει στην Αφρική με τον σύζυγό της. Ναι, και στην ιστοσελίδα της Προεδρίας, αν μπει κάποιος. Έτσι, βλέπει λοιπόν ότι αρκετές χώρες που ανήκουν στην περιοχή εκεί του Σαχέλ είναι περιοχές στις οποίες έχει κάνει διείσδυση η Τουρκία. Ξεκινάμε από την από εδώ πλευρά, ας πούμε, όπως μάλλον το βλέπουμε, από τη Σομαλία ξεκινήσουμε, φτάσουμε μέχρι τη Σενεγάλη. Σε όλα αυτά, Σομαλία, υπάρχει μετά το Σουδάν, μετά ερχόμαστε πιο εδώ στις άλλες περιοχές, προς το Νίγηρα, Νιγηρία, Σενεγάλη, Μαυριτανία, όλο αυτό, το Μαλί, σε όλα αυτά τα μέρη έχει μπει η Τουρκία, η οποία κάνει διείσδυση και γι' αυτό συγκρούεται με τη Γαλλία. Εξ αντικειμένου λοιπόν μια στήριξη της Γαλλίας κόντρα στην Τουρκία υπέρ της Ελλάδος είναι. Άρα λοιπόν δεν λέω ότι πρέπει να στείλουμε στρατό, αλλά πρέπει λίγο να καταλάβουμε το γεωστρατηγικό παιχνίδι. Και πρέπει και η Ελλάδα να δει πώς θα έχει μια παρουσία σε μια σειρά περιοχές. Συν ότι μέχρι χτες δεν μιλάει κανείς, στο Αφγανιστάν είχαμε στείλει στρατό, στο Κόσοβο, ξέρω εγώ, στα Σκόπια, στην Αλβανία κλπ. Δεν είδα κανέναν από αυτούς που αντιπολιτεύονται σήμερα να φωνάζουν. Άρα λοιπόν πρέπει να τα δούμε αυτά με μια ρεαλιστική προσέγγιση. Για μένα είναι σημαντική η συμφωνία σε σχέση με τη ρήτρα συνδρομής. Θα μπορούσε και μακάρι να βρούμε τρόπους να καλύψει και τα θέματα υφαλοκρηπίδας και τα θέματα της ΑΟΣ. Και αυτό μπορεί να ξεκινήσει. Υπάρχει ένας τρόπος να καλυφθεί. Στο άρθρο 18, εκεί που μιλάει για το Σαχέλ, λέει ανάληψη κοινών δράσεων σε θέματα κοινού συμφέροντος και ενδιαφέροντος. Η Γαλλία έχει συμφέροντα εδώ. Όπως π.χ. το Σαχέλ. Λοιπόν, αν αφήσουμε το όπως π.χ. και πούμε ότι υπάρχει το γαλλικό ερευνητικό, το οποίο θέλει να δουλέψει για τον East Med, ή θέλει να ποντίσει καλώδιο, ή θέλει να ποντίσει αύριο αγωγό, ή έχουμε την Total η οποία κάνει έρευνες κλπ. Είναι αντικείμενο, όχι ρήτρα συνδρομής, αντικείμενο στρατιωτικής και αμυντικής και άλλης συνεργασίας για το θέμα αυτό. Άρα καλύπτεται η ΑΟΣ κατά την έννοια της συνεργασίας, που μπορεί να είναι και πιο ισχυρή η στρατιωτική συνεργασία και από την έννοια της συνδρομής. Άρα είναι πολιτικό το θέμα και πολιτικά θα εκτιμήσουν οι δυνάμεις στην εποχή εκείνη και τα συμφέροντα και αν θα πιέσει Φερρυππίνη το ΤΑΛ και θα βάλει βέτο στους Γάλλους να στείλουν τρεις φρεγάτες να καλύψουν τις πλατφόρμες που θα στήσει ή όχι. Άρα λοιπόν θα το δούμε αυτό το θέμα στην πράξη πολιτικά. Τώρα, επιστημονικά και νομικά, ευχαρίστω θα γράψουμε και τα άρθρα μας ο καθένας αναλυτικά με βάση τη συμφωνία και θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Κλείνω λοιπόν με την παρατήρηση ότι τουλάχιστον όσοι τα λέγαμε, νομοποιούμαστε, κάνουμε και την κριτική. Όσοι μετά Χριστόν προφήτες εμφανίστηκαν και εμφανίστηκαν πάρα πολύ για λόγους αντιπολιτευτικούς, καλό θα είναι λίγο να συμμαζευτούν. Και από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, επειδή υπόθηκε ναι, το είχαν σκεφτεί κτλ. Αυτό που έγινε ήταν ότι η πρόταση δική μου έγινε 17 Απριλίου του 2018.
Ο κύριος Καμένος σε δήλωση του που έκανε συναντήθηκε με τον κύριο Μακρόν, όπως είπε, στις 14 Ιουλίου, την ημέρα λέει της Εθνικής Επετείου της Γαλλίας, και εκεί ανακοίνωσε ο Μακρόν τη συμφωνία. Άρα λοιπόν έγινε μετά αυτό, 3-4 μήνες, και η πρόταση δικιά μου βεβαίως έγινε ως Ελλάδα ο άλλος δρόμος. Εγώ είχα πάψει την όποια συνεργασία με τους ΑΝΕΛ από το 2014, δηλαδή δεν είναι ότι υπήρξε καμιά δικιά μου προσυνεννόηση κυβερνητική προκειμένου να γίνει μια ερώτηση στο Μακρόν και μετά να έρθει η κατάσταση. Άρα λοιπόν κάπως έτσι εξελίσσονται τα θέματα. Εγώ νομίζω ότι κακώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την ψήφισε, θα μπορούσε να το ψηφίσει βάζοντας αυτές τις ενστάσεις, να βάλει αστερίσκους. Νομίζω ότι η μόνη δύναμη πολιτικά που νομοποιείται να πει το κατά είναι το ΚΚΕ, το οποίο λέει θεωρώ ότι αυτές οι συμμαχίες είναι ληστοσυμμαχίες, όπως το λέει, είναι υπεριαλιστές κλπ. Και εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτές τις συνεργασίες. Άρα ψηφίζω κατά. Ξεκάθαρη θέση και τελειώνει. Τώρα όλοι οι άλλοι που λένε θέλω ευρωπαϊκή άμυνα, θέλω Ευρώπη, θέλω Ευρωστρατό, θέλω λίγο έτσι και αλλιώς, προφανώς εκεί πέρα αυτά που άκουσα εγώ σήμερα ήταν για να περνάει η ώρα τουλάχιστον από αρκετούς. Θεωρώ σημαντικές τοποθετήσεις βέβαια των υπουργών και βεβαίως των αρχηγών των κομμάτων, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος, αυτό είναι σημαντικό. Και έκανε και μια προσπάθεια ο κ. Μητσοτάκης να κάνει μια ερμηνεία, δηλαδή να πει ότι καλύπτεται η έννοια της κυριαρχίας, γιατί, μάλλον της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας, διότι στην έννοια του άρθρου 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ που προβλέπεται η έννοια της αυτοάμυνας, εάν γίνει μια απειλή ή γίνει και μια επίθεση σε πλοίο, αυτό σου δίνει το δικαίωμα αυτοάμυνας. Άρα αυτό σημαίνει, και άρχισε να εννοεί, ότι θα σε καλύψει και για την ΑΟΣ και για την υφαλοκρηπίδα. Με μια διαφορά όμως, ναι, ότι το δικαίωμα αυτοάμυνας, το άρθρο 51, είναι το αυτοτελές δικαίωμα που έχεις. Επομένως, εφόσον σου χτυπήσουν ένα πλοίο, θεωρείς ότι πρέπει να αντιδράσεις και σωστά αντιδράσεις. Δεν είναι όμως και η υποχρέωση συνδρομής του άρθρου 2, που είναι κάτι άλλο. Η υποχρέωση συνδρομής περιγράφεται ρητά σε σχέση με την επικράτεια, εκτός και αν βρεθεί, γιατί υπάρχουν και απαντήσεις, αλλά δεν είναι τις παρούσεις ούτε για την εκπομπή, είναι για επιστημονικά άρθρα. Πώς ακόμη και με την παρούσα συμφωνία μπορείς να καλύψεις όλα τα κενά. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε ότι είναι ένα θετικό βήμα, μια θετική συμφωνία, την οποία εναπόκειται σε εμάς να την εκμεταλλευτούμε. Έτσι, στο πολιτικό πεδίο. Τώρα, στο οικονομικό πεδίο, γιατί δεν υπάρχει τσάμπα στη σύγχρονη εποχή. Έτσι. Η ασφάλεια, εφόσον επιθυμείς, θα δοθεί με συγκεκριμένους όρους. Έπρεπε να γίνει μια καλύτερη προσπάθεια για μια αυξημένη προστιθέμενη αξία ελληνική σε σχέση με τα εξοπλιστικά. Μπορεί, όπως είπε ο Μητσοτάκης, ότι έπρεπε οι φρεγάτες να τελειώσουν γρήγορα, άρα δεν μπορούσαμε να τις κάνουμε στα ελληνικά ναυπηγεία γιατί θα αργούσαμε. Ναι, μπορεί όμως να περνάμε ένα πρόγραμμα επισκευών γαλλικών πολεμικών πλοίων στα δικά μας ναυπηγεία. Μπορούσε να γίνει μια συμφωνία. Δεν πήραμε και σε άλλα θέματα. Και σαραφάλ, δεν είναι μόνο οι φρεγάτες. Μιλάμε για ένα εξοπλιστικό πακέτο 7 δις, αν το υπολογίζω σωστά, ίσως και παραπάνω, και η ελληνική αμυντική βιομηχανία έχει πάρει 0. Ναι, αυτό είναι κρίσιμο, αρνητικό σημείο. Υπάρχει μια ρήτρα εκεί που γράφει για τη συνεργασία της αμυντικής βιομηχανίας γαλλικής και της ελληνικής. Είναι λίγο φλού και σωστά, γιατί μπαίνει και η διαδικασία του ευρωπαϊκού δικαίου και άμα πεις πολλά μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει τη συνθήκη. Όμως έπρεπε να έχουν γίνει προβλέψεις και για θέματα έρευνας και για τη συμμετοχή των πανεπιστημίων, γιατί υπάρχουν ρήτρες τώρα μόνο για τα στρατιωτικά θέματα. Τα πανεπιστήμια, τα πολυτεχνία, τα ερευνητικά κέντρα. Είναι πολύ κέντρα. Σημαντικό αυτό που λέτε. Ναι. Αυτό δηλαδή, ναι, το κομμάτι έπρεπε να είναι μέσα, να έχουν βρεθεί τρόποι στήριξης της και περάσματος προστιθέμενης αξίας. Εδώ είναι τα αρνητικά, αλλά δεν είναι στη συμφωνία αυτά. Αυτά είναι στους τρόπους και στους όρους αγοράς των φρεγατών ή των Ραφάλ. Δεν είναι μέσα. Η συμφωνία δεν τα έχει αυτά τα στοιχεία. Κοιτάξτε, γίνανε όλα αστραπιαία. Κακά τα ψέματα τώρα, μην κρυβόμαστε. Μέχρι πριν από 15 ημέρες, όλοι ξέραμε ότι θα πάρουμε Αμερικάνικες φρεγάτες. Αυτό διέρεαν. Έγινε αυτό που έγινε με τη συμφωνία Αμερικάνων, Αυστραλών, Βρετανών και άλλαξε όλο το σκηνικό. Είναι το παράθυρο ευκαιρίας και καλά έκανε η Ελλάδα και το αξιοποίησε και καλά έκανε και η Γαλλία και το αξιοποίησε. Τώρα,
Εάν όλα αυτά γινόταν και πολύ ανοιχτά η συζήτηση, θα είχαν τορπιλιστεί πολύ περισσότερο από πολλούς άλλους. Επομένως, χρειάζεται, αν θέλετε, και ένα κλειστό σύστημα το οποίο θα κάνει τη διαπραγμάτευση σε κάποια θέματα, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το θέλαν ούτε οι Γερμανοί ούτε οι Αμερικανοί. Επομένως, νομίζω ότι εμείς θέλαμε κάποια πράγματα, τα πήραμε, ας πάμε για το συν στην πορεία και από εκεί και πέρα να δούμε και τα θέματα των... Και να είναι και, μπορεί να υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν έχουν συζητηθεί. Δηλαδή, π.χ. Το να πάρει η Ελλάδα μία άνεση στα θέματα του Συμφώνου Σταθερότητας μετά το 22 και να μην έχει το φρακάρισμα ή να θεωρούν οι αμυντικές δαπάνες μαζί με κάποιες άλλες δαπάνες για το προσφυγικό ότι δεν εμπίπτουν στο έλλειμμα, τέτοια μπορεί να έχουν συζητηθεί και να έχουν γίνει. Και δεν χρειάζεται και να υποθούν. Γιατί από ένα μένει πέρα... να δούμε αν όλες αυτές οι συμφωνίες και η συμφωνία που συζητάμε με τους Αμερικανούς και κάποια στιγμή θα υπογραφεί από ό,τι φαίνεται, είναι αρκετές για να φρενάρουν λίγο τον Ερντογάν. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Και όχι μόνο αυτό, παίζεται και ένα παιχνίδι. Ο κ. Ερντογάν συναντήθηκε με τον Πούτιν. Υπάρχει μια σιωπή για το τι συζητήθηκε εκεί. Και λίγες μέρες μετά είχαμε μια επικοινωνία του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας με τον κ. Ακάρ. Και 2 ή 3 24 ώρα αργότερα έγινε γνωστό ότι η Τουρκία ζητάει από τους Αμερικανούς 40 νέα F-16, μπλοκ 70, και αναβάθμιση 80 μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper, στα δικά μας. Υποψιάζομαι ότι και εκεί γίνεται ένα παιχνίδι. Η Τουρκία πάντα έχει αυτό το προνόμιο ότι όλοι θεωρούν άκρως απαραίτητη. Ναι. Μήπως πρέπει να κάνουμε και εμείς σαφές ότι μπορεί να είμαστε μικρότεροι ως χώρα σε μέγεθος, αλλά οι Αμερικανοί εδώ έχουν αναπτύξει δυνάμεις και έχουν πάρει πάρα πολλές διευκολύνσεις. Εμείς πρέπει να πούμε στις ΗΠΑ ότι το τσάμπα έχει πεθάνει. Δεν μπορεί να πάρουν τη Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Στεφανοδίκη και μια σειρά άλλες περιοχές δωρεάν. Δεύτερον, αυτό ότι θα μας δώσουν κάτι, δεν ξέρω, κάτι σαπάκια εκεί πέρα, τα οποία θεωρούν πολεμικό εξοπλισμό, είναι για παραμύθια. Τρίτον, ότι θα κάνει μια επιστολή, λέει ο κ. Μπλίνκεν, να μας λέει: μη φοβάστε, θα σας στηρίξει. Η Αμερική δεν έχει καμιά αξία. Εγώ νομίζω πρέπει να πούνε στις ΗΠΑ: κύριοι, θέλουμε ό,τι γράφει η συμφωνία που κάνατε με την Ταϊβάν. Είναι η περιοχή που είπαν οι Αμερικάνοι ότι άμα πάνε οι Κινέζοι θα γίνει πόλεμος. Λοιπόν, αυτή τη συμφωνία, ό,τι λέει, λεξούλα-λεξούλα, θα την περάσουμε στη συμφωνία Ελλάδας-Αμερικής. Θέλετε? Αυτό είναι το αντίτιμο που θέλουμε. Αλλιώς, αν δεν το βάλετε αυτό, υπάρχει ένα κόστος ενοικίασης των βάσεων και το οποίο στοιχίζει, ξέρω εγώ, 2-3 δισεκατομμύρια το χρόνο. Θα πληρώσετε, το τσάμπα πέθανε. Όλα τα άλλα είναι ως εκ περισσού. Ενδεχόμενα οι Αμερικάνοι να πούνε, κοιτάξτε, αφήσαμε το OK να κλείσετε τον deal με τους Γάλλους για τη συνδρομή και εμείς, ας πούμε, θα είμαστε σε δεύτερο πλάνο. Αυτά όλα θα συζητηθούν, αλλά πρέπει να απαιτηθούν από εμάς. Και κυρίως, άμυνα χωρίς να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, σωστά. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς συζητάμε τόσο ώρα το πολιτικό πεδίο στο οποίο παλεύαμε τόσα χρόνια. Άμα εσείς τα ξέρετε, όλοι λέγανε για τη ρήτρα στις δρόμες. Ωραία, ήρθε η ρήτρα στις δρόμες. Από εκεί και πέρα θέλει στρατό, θέλει αξιόμαχο, θέλει ισχυρή οικονομία, αμυντική βιομηχανία, θέλει εθνική συσπήρωση και ενότητα, θέλει μια Ελλάδα να μην έχει, να μην είναι τα νησιά γεμάτα μετανάστες. Εντάξει, αν αυτά πρέπει να τα κάνουμε εμείς. Τώρα, επειδή είσαστε πρόεδρος του Ελλάδα, ο άλλος δρόμος, βλέπετε ότι. Καταρχήν να πούμε ότι ευτυχώς που υπήρξε και αυτή η συμφωνία η γαλλική και ακούσαμε λίγο για τα εθνικά θέματα να συζητάνε. Γιατί υπάρχει μια έτσι παράδοξη σιωπή. Στους τελευταίους, ειδικά μήνες, μην πω τα τελευταία δύο χρόνια, δεν μιλάνε τα κόμματα για αυτό το θέμα, το οποίο είναι σοβαρό, το ελληνοτουρκικό και τα υπόλοιπα εθνικά θέματα. Βλέπετε ότι μπορεί να έχουμε εξελίξει ό,τι αφορά το ελληνοτουρκικό. Γίνονται αυτές οι διερευνητικές που γίνονται για να γίνονται, απλώς από ό,τι φαίνεται, αλλά και υπογείως καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάτι τρέχει. Κοιτάξτε, είναι πιθανόν η Τουρκία στο επόμενο διάστημα να θέλει να τεστάρει. Να δει πράγματι πόσο εννοούν οι Γάλλοι αυτή τη συμφωνία. Και να δημιουργήσουν προβλήματα. Όχι γενικώς στην ΑΟΣ, γιατί από ό,τι υπόθηκε στην ΑΟΣ δεν καλύπτει. Άρα λοιπόν και να πάει ένα καράβι τουρκικό και να κάνει τσαμπουκά εκεί, και αν δεν πάνε οι Γάλλοι, δεν τεστάρει. Το τεστάρισμα θα γίνει σε θέματα κυριαρχίας. Άρα λοιπόν ενδεχόμενα και χερσαία. Το ότι η Τουρκία άλλαξε λίγο τη θέση της στον ΟΗΕ. Μέχρι πρόσφατα έλεγε ότι η Ελλάδα υποτίθεται υποχρεούται να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά. Και αφού δεν τα αποστρατιωτικοποιεί, δεν δικαιούται να έχει ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Τώρα άλλαξε
Στη δεύτερη επιστολή λέει, αφού δεν αποστρατιωτικοποιεί τα νησιά, δεν έχει κυριαρχία επί των νησιών. Αυτό είναι διαφορετικό. Αμφισβητεί πλέον έντονα την κυριαρχία και μπορεί να κάνει πράξεις αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας των δικών μας νησιών και εκεί θα κληθεί πλέον η Γαλλία να δείξει στην πράξη τη ρήτρα συνδρομής. Οπότε ένα τέτοιο τεστ δεν αποκλείω να το έχουμε στο επόμενο διάστημα για να δούμε πού θα πάνε τα πράγματα. Αν υπάρχει αποφασιστικότητα γαλλική, θα το σκεφτούν οι Τούρκοι ακόμα περισσότερο. Αλλά εμείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε και να μην εφησυχάζουμε. Αυτό είναι το βασικό. Μέχρι στιγμής στην κουβέντα στη Βουλή, όλοι λέγανε οι Τούρκοι, λέει, μας ενοχλούν στην ΑΟΣ. Μα αμφισβητούν την κυριαρχία της Λέσβου. Και αυτό έπρεπε να είναι το βασικό στη συζήτηση σήμερα. Και λέγανε για την ΑΟΣ. Νομίζω ότι είναι η αντίληψη των κομμάτων που δεν θεωρεί ότι η Τουρκία πράγματι επιδιώκει ανατροπή του status quo, χωρίς να αποκλείει η Τουρκία ενδεχόμενα και επίθεση κατά της Ελλάδος. Απλά μιλάμε για ένα θερμό επεισόδιο. Εσείς προετοιμάζεστε για εκλογές με το κόμμα, κύριε Μαριά? Εμείς προετοιμαζόμαστε. Να πω καταρχάς ότι ένα από τα βασικά θέματα της πλατφόρμας που είχαμε στις ευρωεκλογές ήταν η ρήτρα αμυντικής συνδρομής και η υπογραφή συμφωνίας με τη Γαλλία. Είμαστε από τα λίγα κόμματα που θέσαμε αυτά τα θέματα. Θεωρούμε ότι με την απλή αναλογική υπάρχουν οι δυνατότητες και για το κόμμα το δικό μας. Και με αφορμή αυτό θέλω να πω ότι επειδή βλέπω κάτι περίεργα δημοσιεύματα ότι μάλιστα συμμετέχω σε συζητήσεις και λοιπά για τη δημιουργία ενός κόμματος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και λοιπά, θέλω να πω ότι ουδέποτε... Εκείνο ο χώρος τώρα που στοχεύουν όλοι. Αυτό δεν μας απασχολεί εμάς. Μας είναι αδιάφορο διότι εμείς ως κίνημα είμαστε κίνημα του αντιμνημονιακού, πατριωτικού, δημοκρατικού κέντρου. Επομένως, πολιτικά δεν μας απασχολεί τι θα γίνει δεξιά της δεξιάς. Μας είναι πλήρως αδιάφορο. Θεωρώ ότι γίνεται μια προσπάθεια να μας βάλουν διάφορες ταμπέλες, διότι εμείς έχουμε τον δικό μας χώρο που θέλουμε να απευθυνθούμε. Θέλουν ήδη εκ των προτέρων να μας κατατάξουν δήθεν σε περιοχή για να δημιουργήσουν προσκόμματα στην εμφάνιση του κινήματός μας και σε σχέση με το πώς κινούμαι και εγώ ως πρόεδρος του κόμματος. Και γι' αυτό με αφορμή αυτή την ερώτησή σας, αυτό που κάνουμε είναι ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες με χώρους του πατριωτικού δημοκρατικού κέντρου και υπό τον όρο ότι είναι αντιμνημονιακές δυνάμεις. Με αυτούς τους όρους μπορούμε να συζητήσουμε για να έχουμε μια κοινή δράση σε πρώτη φάση και ενδεχόμενα μια κοινή πορεία στις επερχόμενες εκλογές. Πάντως, τώρα που αλλάζουν και λίγο τα πράγματα, γιατί κινείται και πιο ελεύθερα λίγο ο κόσμος, αναπτυσσόμαστε και περισσότερο, κάνουμε μια εσωτερική ανασυγκρότηση, μπορούμε πλέον να κινηθούμε. Παλιότερα δεν μπορούσαμε να πάμε και εκτός Αθηνών, ας πούμε, αλλά οι άλλοι που ήταν βουλευτές και υπουργοί μπορούσαν. Ναι, προσέξτε, ναι, ναι. Δημοκρατία. Απαγορεύεται στα μικρά κόμματα που δεν έχουν εκπροσώπηση να πάνε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, αλλά ο αρχηγός αντιπολίτευσης και του τρίτου ή του τέταρτου κόμματος πάει. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η δημοκρατία που περιορίστηκε, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο, ας πούμε, πρέπει να έχει σταματήσει, μπορούμε να κινηθούμε. Βέβαια, υπάρχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας έχουν αγνοήσει. Δεν ήρθαν τυπικά και κανάλια στα οποία είχα μιλήσει στις 17 και στις 18 και στις 19 Απριλίου για την πρόταση Μακρόν και τους το υπενθύμισα και δεν έδειξαν ενδιαφέρον να πούνε «Μα τότε το είχαμε προβάλει αυτό το θέμα», ας πούμε. Ούτε αυτό το ελάχιστο, για να καταλάβετε την πλήρη φήμωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο δικό μας κίνημα. Έχουμε προτάσεις συγκεκριμένες και δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο τα θέματα τα ενεργειακά, γιατί εμείς... Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν το έχουμε δώσει μάλλον. Ότι... Βέβαια, ο κόσμος το καταλαβαίνει. Μπορεί εμείς να μην δίνουμε τη σημασία που πρέπει, αλλά ο κόσμος νομίζω αρχίζει και το καταλαβαίνει. Κοιτάξτε, και... Θα σας πω, δεν θυμάμαι ποιο κανάλι χτες. Τρεις είναι οι αιτίες, ας πούμε, το παρουσίαση. Μία είναι η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου. Η άλλη είναι η ζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και η αδυναμία των ΑΠΕ να καλύψουν το κενό. Και το άλλο θέμα που το περνάνε στα χαμηλά είναι το θέμα των δικαιώματων αερίων ρήπων. Δηλαδή η Ελλάδα, η Γαλλία, όλες αυτές οι χώρες πληρώνουν δικαιώματα αερίων ρήπων. Λέει, ας πούμε, έχεις μια βιομηχανία η οποία ρηπαίνει, που είναι τσιμεντάδικο, που είναι, ξέρω εγώ, παράγεις με λιγνίτη κτλ. Θα πληρώσεις δικαιώματα αερίων ρήπων. Η ΔΕΗ
πληρώνει δικαιώματα αερίων ρήπων. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Φέτος, στο πρώτο τρίμηνο, πλήρωσε 138 εκατομμύρια ευρώ. Με τιμή, γιατί υπάρχει χρηματιστήριο ρήπων, η τιμή ήταν 30 ευρώ ο τόνος. Τώρα η τιμή έχει περάσει 60-65 ευρώ ο τόνος. Άρα η ΔΕΗ φέτος θα πληρώσει 850 εκατομμύρια ευρώ στα δικαιώματα αερίων ρήπων. Υπάρχει δυνατότητα να μην τα πληρώσει? Ναι. Είχαμε κάνει μια πρόταση στην Ευρωβουλή, γιατί εξαίρεσε το σύστημα το ευρωπαϊκό τη Βουλγαρία και την Πολωνία. Και δεν πληρώνουν δικαιώματα αερίων ρήπων. Γιατί αυτές οι χώρες είχαν λιγότερο, το ΑΕΠ τους ήταν χαμηλότερο από το 60% του μέσου ΑΕΠ το 2013. Εμείς το 2013 είχαμε 62%. Το 2014 όμως είχαμε 59%. Όταν ήμουν ευρωβουλευτής, λοιπόν, έκανα μια πρόταση να μην μετράει το 2013, να μετράει και το 2014. Και έτσι να μην πληρώνουμε από τότε που πληρώνουμε 300-400 εκατομμύρια δικαιώματα αερίων ρήπων. Μπήκε αυτό στη συζήτηση. Καταψηφίστηκε δυστυχώς. Πήραμε 200 τόσους ψήφους υπέρ, αλλά κατά πήραμε τα 300, ας πούμε. Δεν το δούλεψε το θέμα τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να πάρει την εξαίρεση. Τώρα λοιπόν έκανα μια νέα πρόταση προς τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος τι λέει? Θα δώσει, λέει, 100-150 εκατομμύρια για το πετρέλαιο θέρμανσης σαν επιδότηση. Και άλλα 150 εκατομμύρια, 200 για τη ΔΕΗ. 300 εκατομμύρια. Ωραία. Άμα πάρει την εξαίρεση θα γλιτώσει 850. Άρα οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, ένα κονδύλι που υπάρχει εκεί σε σχέση που υπάρχει μέσα στους λογαριασμούς, δεν θα πληρωθεί καθόλου. Αυτό είναι περίπου 25% του κόστους που υπάρχει για το ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με το πόσες κιλοβατόρες σκες. Άρα λοιπόν αυτή η τιμή του κόστος θα πάει χαμηλότερα. Άρα σε ένα λογαριασμό που το είχα παρουσιάσει, των 180 ευρώ που είχε βγάλει η ΔΕΗ και εξηγούσε, 35 ευρώ είναι αυτά τα ποσά. Αυτά θα φεύγανε. Μα 35 ευρώ με το νέο σύστημα που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ως απόλυτο ποσό έκπτωση δεν θα υπάρχει, θα είναι 4 με 5 με 8, 10 ευρώ. Αυτή η κίνηση πρέπει να γίνει, ούτως ώστε η Ελλάδα να απαλλαγεί σε αυτή τη φάση. Δεν μπορεί να μην πάρουμε εμείς αυτή την εξαίρεση, την οποία έχει πάρει η Βουλγαρία. Τα Σκόπια δίπλα δουλεύουν το εργοστάσιο ηλεκτρικού ρεύματος με λιγνίτη. Εμείς αγοράζουμε ρεύμα από τα Σκόπια και το δικό μας εργοστάσιο που δούλευε με λιγνίτη μέσα στα ελληνικά σύνορα, 5 χιλιόμετρα από το Σκοπιανό, δεν δουλεύει. Παραδοξότητες. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρίως για την ψύχρεμη ανάλυση της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας, γιατί έχουν ανέβει πάρα πολύ τόνοι και έπρεπε κάποιος να μας τα εξηγήσει έτσι λίγο ψύχρεμα. Και να σας ευχηθούμε καλό κουράγιο και καλή τύχη με το κόμμα. Ευχαριστούμε πολύ και να ευχαριστήσω εσάς και το Μιλιτέρ, γιατί πραγματικά μας δίνετε βήμα, όχι μόνο τηλεοπτικό, κυρίως όποιος μας στέλνει κείμενα θα βάζουμε. Όχι, στέλνουμε σε πολλούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τις δικές μας απόψεις τις προβάλλουμε. Να ευχαριστήσω εσάς και το Μιλιτέρ για την πολυφωνία και τη δυνατότητα που μας δίνετε να προβάλλουμε και τη δική μας άποψη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, τα λέμε συχνά. Ευχαριστώ.